Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή χαρούμενη και δημιουργική εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει βέβαια πάλι με βροχή εδώ στην περιοχή μας, όμως χαιρόμαστε γιατί ευτυχώς ό,τι έγινε σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα βέβαια το Σύνταγμα, κρατήθηκε ο καιρός και μπορέσαμε και εμείς να βρεθούμε στην κεντρική πλατεία του τόπου μας, όπου έγινε η ειρηνική διαμαρτυρία υπέρ της Μακεδονίας. Έγινε μια σεμνή και συγκινητική εκδήλωση, ακούστηκαν πάρα πολλά και έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε το κάθε τι που σημειώθηκε εκεί. Όπως βέβαια σας έχω πει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, καλεσμένη μας σήμερα είναι η πρόεδρος των Πολυτέκνων, η κυρία Σεμίρα Μισψαρομπά, δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Δημήτρη Διακομιχάλη, που αυτό το Σάββατο βέβαια ξέρετε ότι έχετε το κάλεσμα και από τον ίδιο, τον επικεφαλής της παράταξης, που ήταν πριν λίγες μέρες στην εκπομπή μας, ότι Σάββατο απόγευμα θα είναι η πρώτη ανοιχτή ομιλία προς το κοινό που θέλει βεβαίως να ακούσει, να παρακολουθήσει και θα πρέπει να το κάνει σε όλες τις ομιλίες μέχρι έτσι να ενταθούν τα πράγματα και να φτάσουμε στην κάλπη. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει σήμερα το πρόγραμμά μας, λέγοντάς σας ότι ξεκινάμε με την συζήτησή μας που θα έχουμε αμέσως τώρα μαζί της, τόσο για θέματα των πολυτέκνων, όσο και για τα εθνικά αλλά και τα τοπικά. Και αμέσως μετά το υπόλοιπο της εκπομπής μας θα αφιερωθεί στα αποσπάσματα και όλα όσα καταγράψαμε με την κάμερα του Αιγαίου TV χθες το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Καλύμνου. Με τις ευχές μας λοιπόν σε όλους εσάς που παρακολουθείτε είτε μέσα στον ελλαδικό χώρο είτε μακριά στο εξωτερικό, απόγευμα για την Αυστραλία, εκεί όπου φτάνουν σχεδόν 40 βαθμοί σε κάποιες περιοχές και τους στέλνουμε πραγματικά τις ευχές μας για καλή δύναμη, και κάπου αλλού στην άλλη πλευρά όπου σιγά σιγά αρχίζει το ξημέρωμα αλλά κάποιες περιοχές μετρούν μείον 30 και μείον 40 βαθμοί. Λοιπόν, εμείς είμαστε κάπου στη μέση και είμαστε καλά. Ελάτε να καλωσορίσουμε την κυρία Σεμίρα Μισψαρομπά στο στούντιο του Αιγαίου TV και στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι. Επίσης, καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι σε όλους τους Καλυμνίους και τους Έλληνες καλή χρονιά, αν και δεν βλέπουν να μας μπαίνει με ομαλότητα. Πρέπει να αισιοδοξούμε. Πρέπει να αισιοδοξούμε και να μην υποκύπτουμε. Έτσι, να συνεχίζουμε μαχητικά. Μαχητικά. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τις πολύτεκνες οικογένειες, από τον τομέα που τόσα χρόνια πραγματικά έχετε δώσει κι εσείς μάχες για να τους υπερασπιστείτε, για να πείτε το δίκιο, για να φωνάξετε, για να ζητήσετε. Έτσι, κυρία Ψαρομπά. Μάχες που τώρα με λύπη και απογοήτηση βλέπουμε ότι οι μάχες μας δεν αξιοποιήθηκαν όσο έπρεπε από αυτούς που μας κυβερνούν σήμερα. Ναι. Την οικογένεια, τη μεγάλη, την πολύτεκνη, την έχουν ρίξει στον κάλφο των αχρήστων. Ίσως γιατί δεν πιστεύουν πια στο θεσμό της οικογένειας. Εμείς αντιστεκόμεθα σε όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι νεότερο που να είναι ευίωνο για τις οικογένειές μας. Έχουμε μία πρόσκληση για γενική συνέλευση στην Ανωτάτηση Νομοσπονδία Πολυτέκνων στις 8 Φεβρουαρίου. Ωραία. Αυτές τις μέρες θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα της περιφέρειας που αφορά όλες τις οικογένειες που είχαν τα ανάλογα δικαιολογητικά, δηλαδή ένα πολύ χαμηλό καθαριστικό. Και μπορούν ακόμη να πάρουν. Για να βοηθήσουμε το σύνολο και να μην πέσει όλο το βάρος στο κοινωνικό παντοπολείο, γιατί αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με τα κοινωνικά παντοπολία των Ιερών Μητροπόλεων. Κάμπαμε ξεχωριστά σαν πολύτεκνες τη διαδικασία και τη χαρτούρα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί ας πούμε το κοινωνικό παντοπολείο. Ναι. Αλλά αυτό που σας λέω θα είναι το εξής, ότι η Κάλυμνος θα είναι η έδρα από την οποία θα φεύγουν όλα αυτά τα προϊόντα που είναι ένα κυλιόμενο πρόγραμμα 6 μηνών για όλα τα νησιά της επαρχίας μας. Ωραία. Ευτυχώς και το Κάλυμνος θα μας βοηθήσει σε αυτό για τη μεταφορά των προϊόντων. Ναι, ναι. Εντάξει, και περιμένουμε πότε θα υλοποιηθεί αυτή η ιστορία. Έχουν ενημερωθεί και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι με επιστολές από την περιφέρεια.
Αυτά είναι τα νεότερα ως προς τις πολίτικες. Παρόλο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Παρόλο που έτσι όλοι βλέπουμε τα στοιχεία του δημογραφικού και ακόμη και χθες είδατε ο ιερέας Καραφίλης δεν άντεξε και το είπε. Και κάθε φορά το τονίζει αυτό, ότι το 2050 πόσο λιγότεροι θα είμαστε. Πολύ. Και ενώ λοιπόν ξέρουμε όλη αυτή την κατάσταση πώς προδιαγράφεται και ενώ θα έπρεπε λοιπόν να δώσουν κάτι, έστω έτσι, ένα μικρό κίνητρο, κάτι που να βοηθήσει την οικογένεια να αποκτήσει έναν Έλληνα ακόμη. Μα εδώ πώς. Τώρα δεν παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα. Προκειμένου να έχουν ψηφοφόρους, υποστηρίζουν οτιδήποτε άλλο που είναι εκτός πλαισίου οικογένειας. Σε λίγο το κανονικό θα θεωρείται ότι είναι παράξενο. Και το μη κανονικό θα θεωρείται ότι είναι φυσιολογικό. Εκεί καταντήσαμε. Ναι, εκεί λοιπόν είναι το στίχημα, κατά πόσο θα μπορέσουμε έτσι να διατηρήσουμε και να κάνουμε τη διαφορά. Σε πράγματα που μπορούμε βέβαια, έτσι. Τουλάχιστον στα μέρη τα δικά μας και στην περιφέρεια και παντού προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτό το θεσμό με νύχια και με δόντια. Και επ' αυτού θα ήθελα, επειδή και ο Σύλλογος έχει φτάσει σε πολύ δυσμενή οικονομική κατάσταση, να ευχαριστήσω τον συμπατριώτη μας τον Νικόλ του Νταλαρή, ο οποίος ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο και βγήκαμε προς στιγμής από το αδιέξοδο. Ωραία. Θα ήθελα το μήνυμα αυτό να φτάσει και διαμέσου της τηλεοράσεως εκεί που πρέπει να φτάσει. Πολύ ωραία. Τον ευχαριστούμε θερμά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό το να συμβαίνει αυτό προς ανακούφιση τόσων και τόσων ανθρώπων. Γιατί τώρα οι γυναίκες δεν έρχονται ούτε και να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους, που κανονικά ένα βιβλιάριο που δεν είναι θεωρημένο δεν ισχύει. Ναι. Και έτσι και εμείς δυσκολευόμαστε για την καθημερινότητα, για να βγάλουμε τα λειτουργικά έξοδα, το μισθό και το οίκα της κοπέλας. Άλιστα. Πάρα πολύ δυσκολευόμαστε. Ναι, άλλαξαν τα πράγματα, συρρυγνώθηκαν πάρα πολύ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Το κάνουν δηλαδή μόνο. Το βάρος τώρα της επίσημης, ας πούμε, του επίσημου κράτους έχει δοθεί στους μετανάστες που έρχονται σε αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Οι πολίτες έχουν. Ενώ εδώ ο κόσμος υποφέρει, έτσι. Και νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, νοικοκυριά χωρίς χίλια δυο πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Παλαιότερα που είχαμε τη δυνατότητα, βοηθούσαμε πάρα πολύ στην επίλυση όλων αυτών των οικονομικών προβλημάτων. Ο Σύλλογος ήταν αρρωγός, ας πούμε, τώρα και στις ασθένειες και παντού. Τώρα είναι δεμένα τα χέρια μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την καθημερινότητά μας. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, βλέπουμε βέβαια και παρατηρούμε όλα αυτά που γίνονται σε γενικότερο, σε εθνικό επίπεδο. Εξού και η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων χθες, με τις ελληνικές σημαίες, μικρά παιδιά, ο ιερός κλήρος, ο Σεβασμιότατος βέβαια, που έδωσε το δικό του μήνυμα. Μήνυματα ηχητικά που ακούστηκαν και ήταν πολύ συγκινητικά. Και σας είδα εκεί, έτσι, η κυρία Ψαρουμπά. Δεν μπορούσα. Ήταν τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη που ήταν λίγο πιο πέρα, τον κύριο Μιχάλη Μπούκη κτλ. Είμαστε παρόντες, γιατί αυτό έτσι πρέπει. Σαν απλοί πολίτες συμμετείχαμε και χαίρομαι, γιατί και οι τοποθετήσεις όλων των ομιλητών, αν και στην αρχή υπήρχε ένα πρόβλημα με τη μεγαφωνική. Με την ηχητική εκεί κάλυψη. Μου έκανε εντύπωση που νέα παιδιά, είτε ο ιερέας ο πατήρ Κρούσκος, είτε ο δάσκαλος ο Τριαντάφυλλος, είχαν παλμό στην ομιλία τους, και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα πως όταν συνεργάζεται η Εκκλησία με τον απλό τον κόσμο, ότι από τη μια πλευρά η Εκκλησία, από την άλλη το σχολείο που είναι εκπαιδευτικός ο κ. Τριαντάφυλλος, μας κάνει να ευελπιστούμε και να λέμε πως τώρα πια όχι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας βρίσκονται σε καλά χέρια. Από πλευράς σχολείων. Από την πλευρά. Αλλά βέβαια, η πολιτική όμως που χειρίζεται πράγματα τα οποία όταν φτάσουν στο τέλος τους, μετά αλλάζει και το σκηνικό τριγύρω μας. Η πολιτική ουδέποτε έχει σημειωθεί ένα τέτοιο πράγμα. Να βλέπουμε για το ποιοι θα ψηφίσουν ή ποιοι δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία. Να αλλάζει το νούμερο από ώρα σε ώρα. Τέτοιο δηλαδή μπάχαλο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Πάντως είναι εκπληκτικό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλήγουμε είναι ότι ήρθε τόσος κόσμος συμμορφωμένων ανθρώπων από τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνον, να εκδηλώσει ειρηνικά αυτό που πιστεύει για την πατρίδα του. Εντάξει. Και ήταν ικανή μία χούφτα
αναρχικό, να τα διαλύσουν όλα. Έπεσαν όμως και χημικά, πάρα πολλά χημικά. Αυτά... Τόσα που ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταθέτει μηνύσεις. Ανάλογα με τις εντολές που παίρνει ο κάθε φορέας, ενεργεί. Πράτη, εγώ θα έλεγα λοιπόν να μην νοιαζόμαστε για εκλογές, mm-hmm. μην κάνουμε εκλογές. Α, βάλουμε αυτούς τους 200 που κουμαντάρουν όλη την Ελλάδα και όλα τα δρόμενα, να τους βάλουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια και καλή μας κουμαντάρουν τη χώρα μας. Γιατί αυτό αποδεικνύεται, ότι είμαστε ανίκανοι, ξένα στοιχεία, από ό,τι άκουσα υπήρχαν και Τούρκοι μέσα και μια Γερμανίδα, να κουμαντάρουν τη χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά τα δρόμενα της Καλύμνου για το θέμα αυτό, παλαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο έτυχε να είμαι μόνη μου και επειδή πάλι το θέμα της Μακεδονίας ήταν πολύ έντονο, το είχα βάλει εγώ μόνη μου σαν θέμα να το συζητήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση τέλος πάντων. Ο πρόεδρος βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου με πολύ απότομη απάντηση μου λέει ότι ο Δήμος δεν κάνει εξωτερική πολιτική. Και βέβαια εκείνη την ώρα δεν είχα διάθεση να το αναλύσουμε αυτό κατά πόσο ένα θεσμικό όργανο σαν το Δήμο, σαν τους Δήμους δεν έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους. Να πάρει θέση. Και το άφησα για να μην οξυνθούν περισσότερο τα πράγματα. Ναι, καταλαβαίνω. Στο τελευταίο συμβούλιο όμως το έβαλε σαν θέμα εκτός ημερήσιας ο συνάδελφος ο Ζωηδής. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κύριος Διακομιχάλης και τι ζητάμε, να γίνει ένα ψήφισμα στήριξης όλης αυτής της ιστορίας για τη μη ψήφιση της συμφωνίας των προσπών. Στους 18 συναδέλφους που ήταν παρών, οι τρεις το κατεψήφισαν. Ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Ψαράς ο αντιδήμαρχος, που εγώ δεν το περίμενα από τον Γιώργο, γιατί είναι ένας παλιός συνάδελφος. Και βέβαια ο Γιάννης ο Διαμαντής, του οποίου ξέρουμε την προσωπική φιλία με τον κύριο Κουβέλη και την τάση να είναι υποψήφιος με τον κύριο Κουβέλη, εντάξει. Όμως θα γίνει αυτό, έτσι, θα συνταχθεί αυτό σχετικό. Οπότε τότε και εγώ εκεί αντέδρασα, γιατί δεν θα μιλούσα, αλλά η τοποθέτηση του κύριου Διαμαντή με προκάλεσε και αντέδρασα βέβαια πιο έντονα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήραμε απόφαση να συσταθεί μια τριμελής επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον κύριο Διακομιχάλη, από τον κύριο Γεώργιο Τρικύλη, mm-hmm. δημοτικό σύμβουλο της κυρίου Γολαδή, mm-hmm. και από το Γιάννη του Μαγκάκη του Μικρό. Μάλιστα. Θα συνταχθεί το κείμενο. Θα το δείτε θα και το συζητούσε, υπογράψετε. Και πιστεύω ότι θα το στείλουμε για συμπαράσταση, γιατί... Και η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων συμπαρίσταται με ψήφισμα. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Και γιατί πιστεύω ότι και στα θέματα τα εθνικά, τα δικά μας των ημείων, οι Βορειοελλαδίτες ήταν αυτοί που εκφραζόντουσαν πολύ θετικά υπέρ ημών. Άρα έχουμε μετακινήθηκαν. Ηθική υποχρέωση σαν Καλύμνοι και σαν Έλληνες να στηρίξουμε αυτό που είναι το δίκαιο. Έτσι. Και εγώ απορώ πως οι νυν κυβερνώντες δεν αφουγκράζονται την αγωνία του ελληνικού λαού. Πώς 150 που από τη μια στιγμή 151 γίνονται 150, γίνονται 149, αυτοί θα αναλάβουν την ευθύνη να εκφράσουν τη βούληση. Βλέποντας αυτό το κύμα, έτσι. Βλέποντας αυτή τη λαοθάλασσα. Και πολλοί κόσμος λέει ότι ας γινόταν δημοψήφισμα. Αυτό, σήμερα παρακολουθούσα μια συζήτηση και ήταν ο Μητροπολίτης ο Χρυσόστομος, ο οποίος αυτό έλεγε, ότι αρχικά θα έπρεπε να συνεννοηθούν όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων μεταξύ τους και να αποφασιστεί ένα δημοψήφισμα, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Βέβαια είναι δημοκρατία, λέει, το δημοψήφισμα είναι οι εκλογές. Επίσης ήταν και ένας επώνυμος, Κρι Στεφάνου. Ναι, ναι. Ο οποίος, από την Αμερική, ο οποίος είπε ότι όταν αυτή η απόφαση ήρθει στα διεθνή επίπεδα, ναι, ναι. Όπως και σε προηγούμενα χρόνια, οι Έλληνες της Αμερικής ενωμένοι θα την ενταφιάσουν αυτή την απόφαση. Αλλά, έτσι, υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Θα υπάρχει, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Θα υπάρχει αριθμητική επαρκία για να
ψηφιστούν όλα αυτά. Για να το δούμε. Το παρακολουθούμε φυσικά ώρα με την ώρα. Πολλά παράδοξα, πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Βουλευτές παραιτήθηκαν, βουλευτές μετακινήθηκαν, υπουργοί έφυγαν, υπουργοί πήγαν αλλού. Πολλά πάρα πολλά περίεργα. Πολλά. Και να σας πω, εγώ που πιστεύω ας πούμε στους παλιούς ηγέτες, οι οποίοι είχαν ένα κύρος παγκόσμιο, όπως το παλιό Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον αείμνηστο, και τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, ο μεν ένας είπε «Η Ελλάδα είναι μία και είναι ελληνική». «Η Μακεδονία». Και «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Ο άλλος που μιλούσε σε μια λαοθάλασσα, ο κύριος Παπανδρέου, έλεγε πως η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδος. Ακριβώς. Πώς τώρα οι νεότεροι πολιτικοί που υποτίθεται ότι είναι και ας πούμε αριστεροί, ας το πούμε έτσι, πώς δεν αναλογίζονται να είναι η συνέχεια αυτών που ήταν ηγέτες, εν πάση περιπτώσει, που όλος ο κόσμος τους υπελόγιζε την άποψή τους. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι βέβαια παρακολουθούμε, διακομμένη την ανάσα το τι γίνεται. Και ο πιο απλός πολίτης καταλαβαίνει το εξής, ότι μετά από αυτό ανοίγει η όρεξη όλων των γειτόνων μας. Αλλά οι Τούρκοι είναι δεδομένο πια ότι διεκδικούν κάποια πράγματα συνεχόμενα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι λέει, ξεσηκώνονται κι αυτοί. Να σας συγκινήσω τώρα. Ναι. Να σας συγκινήσω τώρα. Ναι. Όταν μιλάμε πολλές φορές και λέμε και για την ομογένεια, το λέμε καμιά φορά έτσι, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ναι, πραγματικά είμαστε μέσα στα σπίτια τους. Βέβαια. Τώρα που λέγαμε έτσι αυτή την κουβέντα, ότι από τη μια πλευρά 40 βαθμοί και από την άλλη μείον 30, μείον 20, Καναδά λέω τώρα, γιατί έχουμε και εκεί και Καλύμνιους και Έλληνες, ήρθε αμέσως ένα μήνυμα και λέει: «Καλημέρα, Γεύη, από το παγωμένο Ελσίνκι, που έχουμε τη χαρά να σας παρακολουθούμε τώρα και εμείς εδώ». Και μου στέλνει και κάτω την θερμοκρασία ότι είναι μείον 16 και είναι η Αγγελική Μαλαματένιος, έτσι, που τους στέλνουμε την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας και καλή χρονιά σε όλη την οικογένεια που ελπίζουμε το καλοκαίρι να είναι και πάλι εδώ. Επίσης και εγώ. Εγώ πιστεύω πολύ και στους Καλύμνιους της Αμερικής, εάν και εφόσον συμβεί αυτό, ότι θα συμβάλλουν πολύ τα μέγιστα. Τα μέγιστα, ναι, με πιέσεις. Ένθεν και ένθεν. Γιατί κρατάνε την πατρίδα και τη θρησκεία οι Καλύμνοι του εξωτερικού που το έζησα πολύ περισσότερο από ότι εμείς εδώ πέρα που το είναι θεωρούμε δεδομένο. Είναι μακριά και έχουν πάθος ιδιαίτερο για όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί μου φίλοι, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα τοπικά μας θέματα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Από το ΕΚΑΒ μέχρι το ΧΙΤΑ, μέχρι φυσικά και την εκδήλωση του Σαββάτου, αλλά εν μέσω αυτών, αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας ερωτήσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.